οι οποίες αναμένονται, Χρύσανθε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλησπέρα. Γεια σου Κώστα. Τι καλησπέρα γίνεται? Και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Ό,τι γίνεται μαθαίνετε, συνήθως. Καλά, είπες εσύ το πρωί για το Λοβέρα και μετά το κάναν όλοι μπαϊράκι. Τα 5 εκατομμύρια και το Λοβέρα. Είπα την πρόταση του Ολυμπιακού, Κώστα. Πω. Και τώρα... Εντάξει, τι συμβαίνει. Ναι. Απλά δεν λένε ότι το ακούσαν στο Λίμπερο. Καλά. Είναι αυτό ένα θέμα. Δυσκολεύονται σε αυτό. Εντάξει, κοιτάξτε, για να είμαστε τίμοι, δεν το κάνει σχεδόν κανένας αυτό το πράγμα. Αλλά οκ. Okay. Εντάξει, παίζε παιδιά. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι το ακούν στο Λίμπερο και μετά λένε αποκλειστικά σας αποκαλύπτουμε ό,τι. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά τέλος πάντων, καθένας έχει το ρεπορτάζ του. Εντάξει, ναι. Μεταξύ μας γνωριζόμαστε όλοι το ποιος και τι. Ο κόσμος είναι αυτός που ξέρει και αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει. Και εντάξει, εγώ θα μιλήσω για το δικό μου το ρεπορτάζ. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν λέμε κάτι, ισχύει. Καλός ή κακός, ισχύει. Γι' αυτό δεν λέμε και πολλά. Γι' αυτό πολλές φορές μας λένε πείτε, κάντε, ράντε όνομα. Ναι. Να πω όνομα το οποίο δεν ισχύει, γιατί να το πω. Για να μ' ακούσει κάποιος 5 λεπτά και μετά από την επόμενη μέρα να μου πει καλά, εσύ δεν μου λέγες ότι φέρνω τον Κούση. Δεν τον έφερα. Γιατί πήγε στον Ηρακλή. Ναι, σωστά. Ναι. Είναι κάτω των 25. Για να τον ανεβάσει. Κάτω των 25 είναι. Κάτω των 25 κιλών το ένα πόδι, ναι. Ναι. Ετών πρέπει να είσαι για να πας στον Ηρακλή. Δεν μπορείς να πας, Κώστα. Θα πάω. Στον Ηρακλή. Θα πάω και θα πάρει άδεια την άλλη εβδομάδα. 48. Θα πάρει. 48. Θα πάρει. Θα πάρει, ναι. Ποιος κάνει έφεση, ο Σαράκης? Ο φίλος σου, ναι, ο Σαράκης. Το ταλέντο αυτό που έκοψε 17 ομάδες Super League 2. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, οι περισσότερες ορθώς κόπηκαν. Καθώς οι περισσότερες δεν παίζουν κιόλας Super League 2, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουν τα χαρτιά τους, Κώστα. Α, μάλιστα. Γι' αυτό το 17 υπάρχει ως νούμερο μεγάλο. Ναι. Αυτό που πρέπει να δεις είναι η Ξάνθη, η Λάρισα και ο Ηρακλής. Είναι που... Σωστά. Που νομίζω για την Ξάνθη δεν τίθεται θέμα με όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί. Μετοχές το ένα το άλλο. Έτσι με τον Πάπα. Ο Πάπας. Με τη Λάρισα και τον Ηρακλή είναι το ζήτημα. Τη Λάρισα δεν τη βλέπω να παίρνει με τίποτα. Με τον Κούγια κόντρα σε αυτή την ΕΠΟ. Δεν νομίζω τον απασχολεί κιόλας. Ίσα θα του αρέσει κιόλας να κάνει νεαρούς κτλ. Ναι. Επειδή δεν πήραμε αδειοδότηση. Ο Ηρακλής είναι αυτός ο οποίος στην ουσία έχει το πρόβλημα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είτε πέσανε από τις ομάδες. Κατηγορία, ναι. Είτε δεν τους απασχολεί να κάνουν μεταγραφές όπως θέλει ο Ηρακλής πρωταθλητισμού. Mm-hmm. Έτσι. Ο Ηρακλής έχει το πρόβλημα δηλαδή και στην ουσία μόνο ο Ηρακλής έχει πρόβλημα γιατί είναι σε αυτή την κατηγορία. Όλοι οι άλλοι θα πάνε να πάρουν παίκτες Έλληνες κάτω των 25 κτλ. Το βρίσκουν και ως δικαιολογία. Δεν τους απασχολεί δηλαδή το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Ηρακλής θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Είναι φυσιολογικό να αγχώνεται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί θα σκόψανε βέβαια ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Εδώ θα κόβανε τον Άρη χωρίς να υπάρχει αιτιολογία με ένα άρθρο στον κανονισμό, ο οποίος δεν υπάρχει στην αδειοδότηση της UEFA. Είναι από τα εκπληκτικά. Ναι. Κάτι θα βρήκαν και για τον Ηρακλή. Όχι το όνομα, όχι είναι pot και δεν είναι top και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, πάμε στα του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο μεταφέραμε το πρωί από την εκπομπή Μπίλια στον Λίμπερο για την πρόταση του Ολυμπιακού, από ό,τι βλέπω έχει αναπαραχθεί από το σύνολο πλέον των μέσων ενημέρωσης και από τα αθηναϊκά και από τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Λες και περιμένω να το πούμε εμείς για να το γράψουμε. Ναι. Έτσι φάνηκε. Να διευκρινίσουμε ότι τα 5 εκατομμύρια είναι μέσα και τα 2,5 της Φούλαμ, έτσι. Δεν παίρνει 5 και άλλα 2,5, 7,5, ναι. Θα λάθουμε τελείως. Και το Λοβέρα, ο οποίος Λοβέρα χρηματιστηριακή αξία φαίνεται να έχει 2 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Άρα ξεπληρώνει τη Φούλαμ και βάζει 2,5 τσέπη και παίρνει και το Λοβέρα. Μπράβο. Αυτή είναι η πρόταση του Ολυμπιακού Συμβάνου της Πληροφορίας. Ο Άρης δεν επιβεβαιώνει το ποσό. Ναι. Ωστόσο να πούμε ότι ο Άρης ποτέ δεν επιβεβαιώνει το ποσό. Καλά, εννοείται. Δηλαδή είτε είναι 100 είτε 200, 300. Γιατί τώρα εμείς λέμε ένα ποσό. Πολύ ωραία. Μπορεί να σου πει αυτό είναι μεικτό. Άρα το μεικτό ή τα 2,5 εκατομμύρια πάνε στη Φούλαμ απευθείας. Άρα φαίνονται 2. Από τα 2 είναι μεικτά, καθαρά κτλ. Τέλος πάντων, είναι θέματα των ομάδων. Εμείς δίνουμε την πληροφορία στο γενικό της πλαίσιο. Δεν θα κάτσουμε να δούμε αν είναι 4,800 ή 5,200. Σωστά. Έτσι. Καμιά ομάδα δεν βγάζει νούμερα έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Επιβεβαιώνεται όμως το ότι είναι στο τελικό στάδιο το θέμα. Και ότι βρίσκεται μάλιστα ο Καρυπίδης στο Λονδίνο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνηση. Ο παίκτης από τη μέρα που ήρθε εδώ μετά επιτάσεως ζήτησε να φύγει και τον καταλαβαίνω. Πάει σε μια ομάδα Champions League. Και αυξάνει το συμβόλαιό του το ετήσιο κατά 600.000 ευρώ. Παιδιά, εσείς αν ήσασταν από τη Μαυριτανία, παίζατε στον Άρη, που θα παίξει στην Ευρώπη πολύ ωραία, ο Βικελίδης, ο λαός, ναι. Μέσα στην καρδιά μου και όλα τα υπόλοιπα. Και ερχότανε αυτός που παίζει Champions League. Σου δίνει 600.000 παραπάνω το χρόνο, να λέγατε όχι Άρη ολέ.
πρέπει να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε τις συνθήκες. Αυτό βέβαια είναι ένα στοιχείο που και μάγκας να ήθελε να το παίξει ο Άρη, γιατί πολλοί λένε όχι, είναι λίγα αυτά ή πολλά τα λεφτά. Ναι. Για μένα είναι μια χαρά. Αν αυτό το ποσό ισχύει, το 5 εκατομμύρια δηλαδή. Και ολοβέρα. Και ολοβέρα, τον τυλίγω και τον πάω στο αεροδρόμιο. Δεν αποφασίζω βέβαια εγώ. Το ζητούμενο για μένα είναι πώς θα καλυφθεί το κενό του. Και εδώ που είμαστε, θα πρέπει να γίνουν άμεσα κινήσεις από την ΠΑΕ Άρης, προκειμένου να φέρει, όπως έλεγα και το πρωί, δύο φοράκλες. Πλέον έχεις πετάξει από πάνω σου ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ που θα έπρεπε, 3 και 1 του, και τα λεφτά που θα έπαιρνε τα 900 χιλιάρικα, 4 εκατομμύρια ευρώ από Εντιαγέ και Καμαρά. 4 εκατομμύρια ευρώ είναι. Βέβαια τα 3 θα ήταν για τη φετινή σεζόν, το ποσοστά, γιατί το 1 εκατομμύριο θα ήταν του χρόνου για τη Φούλαμ. Άρα έχεις πετάξει από τον προϋπολογισμό σου έξω 3 εκατομμύρια ευρώ που θα έπρεπε να δώσεις έτσι κι αλλιώς. 900 το συμβόλαιο του Καμαρά. Ναι. Ένα 200 κάτι αυτά που έπρεπε να δώσεις τη σεζόν 22-23 στη Φούλαμ. Και 800 χιλιάρικα το συμβόλαιο του Εντιαγέ. Όλα αυτά τα χρήματα θα πρέπει να τα δώσεις. Αυτά λοιπόν από τον προϋπολογισμό σου πλέον βγαίνουν έξω. Έτσι. Δεν έχεις να αγωνιάς για άλλο ένα 200-300 στη Φούλαμ τη σεζόν 23-24, ναι, για να συμπληρώσεις τα δύο κάτι που πρέπει να δώσεις, και δεν θα έχεις να δώσεις και τα 900 στον Καμαρά και τα 800 στον Εντιαγέ τα επόμενα χρόνια. Άρα κάπου υπάρχει ένα κενό το οποίο έχεις τη δυνατότητα να επενδύσεις, φέρνοντας καλό ποδοσφαιριστή στη θέση του φορ και έναν καλό ποδοσφαιριστή στα χαφ. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα ο Άρης, χωρίς να ξεφύγει οικονομικά, γιατί αυτή η αναβάθμιση δεν θα μπορούσε να γίνει και με τον Καμαρά στην ομάδα και με τα 2,5 εκατομμύρια στη Φούλαμ και με αυτά που δίνεις για τον Οριόλ και με το ένα και με το άλλο και με τα 600 του Μήτρογλου που αποπληρώνεις. Τώρα όμως έχεις τη δυνατότητα να φέρεις έναν παικταρά, όσον αφορά Βραζιλιάνο παικταρά που λέγει ένας φίλος, τέλος πάντων δεν είναι Βραζιλιάνος, έναν παικταρά στην κορυφή της επίθεσης και έναν παικταρά δίπλα στον Τιόπ, γιατί και ο Τιόπ θεωρώ ότι είναι παικταράς. Ήδη φαίνεται σε έναν ακόμα παιχταρά, τον Καμάτσο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο τη Δευτέρα, λένε πληροφορίες, θα τελειώσει το θέμα θετικά για τον Άρη. Ο παίκτης, και το ρεπορτάζ αυτό δεν έχει καμία οπαδική που θα σου δώσω διάσταση, ο παίκτης είχε πρόταση και από τον ΠΑΟΚ. Ποιος παίκτης? Προφανώς ο Καμάτσο. Προφανώς και δεν θα επιβεβαιωθεί. Ναι. Προφανώς και δεν θα επιβεβαιωθεί από την πλευρά του ΠΑΟΚ, αλλά υπήρξε προσέγγιση από τον Πότο στον παίκτη. Ο ίδιος ο παίκτης το λέει. Ο ίδιος ο μάνατζερ του το λέει, εκτός αν λένε ψέματα, έτσι δεν ήμουν παρόν στο ραντεβού, για να είμαι ακριβής. Αλλά ο Καμάτσο, ο οποίος μίλησε με τον Μπούργος, έχει μιλήσει και με τον Καρυπίδη, αλλά φαντάζομαι ότι ο Μπούργος είναι αυτός ο οποίος τον έπεισε ότι θα είναι προτιμότερο να έρθει στον Άρη. Οικονομικά έτσι και οι προτάσεις ήταν σχεδόν ίδιες από τις δύο ομάδες. Ήθελε να προχωρήσει με τον Άρη και προχωράει με τον Άρη ο Καμάτσο. Μένει να τελειώσει το ζήτημα με τη Sporting Λισαβόνας για τα διαδικαστικά του πόσα θα πληρώσει ο Άρης από το συμβόλαιό του, πόσα θα πληρώσει η Sporting. Είναι όμως θέμα χρόνου να τελειώσει το θέμα. Ο ναι. παίκτης έχει πάρει την απόφασή του, δεν ήθελε να πάει στην Πέλνη, προτιμάει τον Άρη από την Ελλάδα και θα συνεχίσει εκτός συγκλονιστικού απρόοδου, γιατί πρέπει να τελειώσει το θέμα και από την πλευρά της Sporting, έτσι να μην το ξεχνάμε, μέχρι την Δευτέρα. Πρώτο πυλόν, πρέπει να τελειώνει ο Άρης άμεσα και του λύνει τα χέρια από άψη ρευστότητας το κομμάτι του Καμαρά. Μπορεί να κάνει λοιπόν μια υπέρβαση στο κομμάτι αυτό. Και αμυντικό χαφ πέραν του Ντιόπ, που ήδη είναι μια επένδυση 2 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Η συγκεκριμένη περίπτωση ενός εξαιρετικού ποδοσφαιριστή, βέβαια πρέπει να το δείξει και μέσα στο γήπεδο. Τι θες να ρωτήσεις? Βλέπω ότι, όχι, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Βλέπω ότι στην Αθήνα γίνεται λόγος μέσα από τα social media, βέβαια αρκετών site, ότι τελείωσε το deal, το δίνουν τελειωμένο, δηλαδή ότι πήγε ο Καμαρά στον Ολυμπιακό. Δεν πήγε ακόμα, αλλά νομίζω ότι το περιέγραψε, όλο αυτό που λένε το περιέγραψε το πρωί. Είναι εκεί για να τελειώσει. Για να πάει ο Καρυπίδης στο Λονδίνο, ναι. στη Φούλαμ δηλαδή. Στο Λονδίνο είναι η Φούλαμ. Η Φούλαμ, σωστά. Για να πάει εκεί, πάει για να κάνει Καμαρά. Αυτό το πράγμα. Πάει για να κάνει αυτό το πράγμα. Ο παίκτης πάντως, παιδιά, εδώ και 2-3 μέρες. Ήταν ξεκάθαρος. Ότι θέλει να πάει. Δώστε με. Ναι, θέλει να πάει. Ναι. Θέλει να πάει. Okay, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένας που θα έλεγε το αντίθετο? Ή όχι. Μπορεί κάποιος να πει, μη παίρνεις 5 εκατομμύρια και το Λοβέρα και πάρε 10. Ούτε ένα. Ούτε ένας. Ναι, σωστά. Ωραία. Εντάξει, Χρυσανθέ. Αυτή είναι η κατάσταση με την συγκεκριμένη περίπτωση. Το θέμα είναι, Κώστα, ή Νίκο θα σε έλεγα, ή Γιώργο τώρα, δεν ξέρω γιατί. Το θέμα είναι, Κώστα, να κλείσει ο Άρης τα 2-3 βασικά του κενά,
του φόρ ειδικά μέχρι, μέχρι το ξεκίνημα της προετοιμασίας την επόμενη Τρίτη και μέχρι τα παιχνίδια με την Κόμελ να έχει έρθει κανένα δεκαήμερο πριν, κανένα δεκαπεθήμερο πριν. Και ο έτερος χαβ, γιατί ο Διόπ θα έρθει, ο Καμάτσο κατά φαινόμενα θα έρθει, έχεις πάρει τον Πίρσμαν, αν πάρεις ένα σεντερφόρ, μετά θα πας για να καλύψεις πλέον το backup σου, το μπάγκο σου, με ένα ακόμα στόπερ, ένα ακόμα δεξί back και ενδεχομένως και κάποια άλλη διορθωτική κίνηση, ίσως και το Σάντε Σίλβα που είναι πάντα από την... μπορεί να το κάνει τώρα πακέτο που είναι στην Αγγλία βροχή, ο Καρυπίδης. Βροχή μηνυμάτων. Πω. Παρακαλώ. Κώστα λέει, καλά τα λέει ο Χρύσανθος. Λέει, αλλά η ομάδα έχει μείον 14 παίκτες και εμείς μιλάμε ότι θα έρθει ένας φόρ, λέει και ο Καμάτσο, μέχρι τη Δευτέρα. Ο μείον 14 παίκτες που λέει καταρχήν είναι λανθασμένο το νούμερο. Μείον 10 είσαι. Από τους 10 οι 7 δεν παίζανε. Δεν παίζανε, ναι, εντάξει. Τι θα το πάμε αριθμητικά. Η απώλεια είναι ο Σάσα που πρέπει να καλυφθεί το κενό του. 14 παίκτες λέει, αλλά η ομάδα λέει κάνει την προετοιμασία με 16. Η ομάδα δεν έχει 16 αυτή τη στιγμή. Πώς έχει. Μάλλον η ομάδα δεν κάνει προετοιμασία με 16. Θα το δεις τον αριθμό των 23-24 παικτών όταν φύγουν στην Αυστρία την Τρίτη. Αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν έχει 16 όπως λέει, γιατί έχει και μικρούς μέσα. Τους μικρούς από τη μία τους λέμε ανεβάστε τους στην πρώτη ομάδα, αλλά μετά δεν τους μετράμε. Κάτσε τώρα γιατί βλέπω ένα παικταρά εδώ, μεγάλο, τεράστιο. Να σου μετρήσω, να σου πω τη βασική ενδεκάδα του Άρη αυτή τη στιγμή. Και να μου πεις αν παίζει, αν αποκλείει την Κόμελ. Κουέστα. Φαμπιάνο Μπράμπετς. Εντάξει. Πίρσμαν Εμπακατά. Καλώς. Πέντε. Ντουκουρέ Διόπ. Επτά. Δεν τους ξέρω, δεν τους είδα. Τον Ντουκουρέ δεν τον ξέρεις, φίλε. Τον ξέρω. Τον Διόπ δεν τον ξέρω, δεν τον είδα. Ήταν ο παίκτης. Μεταγραφή είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, θα τον δούμε. Μαντσίνι, Τούρμπε, Καμάτσο, Καμάτσο και Πάλμα. Καμάτσο και Πάλμα. Πάλμα έβαλε. Πάλμα έβαλε μπροστά. Δεν έχω πάρει το φορ ακόμα. Δεν έχω πάρει το φορ. Και έχω και αναπληρωματικούς, άμα θέλει να του πω. Καλά, εντάξει, λέει προετοιμασία θα κάνουμε. Προετοιμασία θα κάνουμε, λέει, με 16χρονους. Ω. Κριτική. Αυτό δεν είναι κριτική. Κριτική. Αυτό είναι μπαχαλοποίηση. Ο λαός είναι ανάσταση. Όχι ο λαός, ο κύριος 542. Ο ένας φίλος, ναι, που μας στέλνει το δεν είναι 16χρονοι αυτοί που ανέφερα όμως, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα τα δούμε την Τρίτη. Χρύσανθε, ευχαριστούμε πολύ. Τρεις παίχτες θέλει ο Άρης πρωτοκλασσάτους αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Και κλείνει το βασικό του κομμάτι. Και μετά θέλει 2-3 προσθήκες ακόμα δευτεράντζες. Αυτή είναι η κατάσταση στον Άρη αυτή τη στιγμή. Ούτε 16χρονος ούτε 15χρονος. Τώρα η απαξίωση γίνεται κάθε χρόνο στον Άρη. Καλά, οφείλω σίγουρα, άμα ψάξω, θα βρω μήνυμα ότι χάσαμε την Ευρώπη. Γιατί... ότι δεν βγαίνουμε στην Ευρώπη. Άλλο μήνυμα ότι τι από είναι άλλο... αυτά που κάνουμε. Άλλο μήνυμα από άλλο φίλο. Χαμός γίνεται. Πρέπει να σε καθιερώσω στην εκπομπή. Λέει, είμαι καθιερωμένο. Για ποιο λόγο λέει δεν βγαίνει ποσό από τον Ολυμπιακό, από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, δηλαδή από τα ερυθρόλευκα μήνυμα. Και άμα βγει, τι θα γίνει. Σου λέει μήπως δεν είναι πέντε που λέτε. Παιδιά, ακούστε λίγο. Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να εξυπηρετούν το κουτσομπολιό σας ανάλογα με τα συμφέροντά σας και ανάλογα με το τι θέλετε, παίρνοντας το ποσό εσείς να αναπαράγετε στα social media ή στα ραδιόφωνα. Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, καμία καταρχήν ποτέ δεν ανακοινώνει νούμερο. Έχει ανακοινώσει νούμερο επίσημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις μεταγραφές που έχει κάνει? Όχι. Τα media γράφουν. 3-4 καλά, εννοείται. Έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός ποτέ νούμερα για αυτό που κάνει? Ποτέ. Ποτέ. Τα media γράφουνε. 2-3-4. Και πρόσεξε. Όταν τον αγοράζουνε, τα νούμερα που λένε είναι μεγαλύτερα από τα όταν τον πουλάνε. Έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, άμα ψάξεις. Άμα βρεις τις μεταγραφές πριν 3 χρόνια, λέει ο Άρης πήρε τον Τζαλτίδη με 5 εκατομμύρια. Ναι. Όταν μετά από 3 χρόνια τον πουλάει με 3 εκατομμύρια, λέει τον πούλησε με 3, τον είχε αγοράσει με 2, ενώ γράφαν για 5. Βγήκε κέρδος. Και βγήκε κέρδος. Λοιπόν, άρα εντάξει, παιδιά. Ναι. Γιατί δεν θα με κλείσει, Κώστα? Θέλω να σε κλείσω γιατί έχω ρεπορτάζ. Ναι, έχω ρεπορτάζ τώρα. Τι, εδώ... εντάξει, Κώστα. Ανέβηκε ακροματικότητα. Τα μηνύματα ήρθαν. Έσοδο στο σταθμό. Ανανέωσε ο Σβάμπ τώρα. Άσε με τώρα. Έχουμε θέμα. Ανανέωσε ο Σβάμπ. Έρχεται ο Ντάντα και τα λοιπά. Καλό παίκτη ο Σβάμπ. Λοιπόν, να σε καλά. Θα τα πούμε και συνέχεια. Καλή συνέχεια. Για χαρά.